Ουρέ χιλιόμετρων σχηματίζονται από το βράδυ του Σαββάτου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε όλα τα μεθοριακά σημεία διέλευση. Όπω διαβάσαμε και στο θράκι του οι αρχέ τη γειτονική χώρα προχώρησαν ξαφνικά σε εξονυχιστικό έλεγχο όλων των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται τη χώρα, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να πραγματοποιείται με δραματική καθυστέρηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονό πω οι ουρέ των ΙΟΤΑΧΗ από την πλευρά τόσο τη Ελλάδα όσο και από την πλευρά τη Βουλγαρία άγγιζαν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Τα πρώτα προβλήματα έγιναν αισθητά αρχικά στο μεθοριακό σταθμό τη Κομωτινή, ωστόσο, όπω προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία, αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλα τα μεθοριακά σημεία. Αυτό που προκαλεί ερωτηματικά είναι οι λόγοι που πυροδότησαν την ταλαιπωρία των οδηγών και την ξαφνική αλλαγή του τρόπου ελέγχου των διερχόμενων οχημάτων από πλευρά τη γειτονική χώρα. Πριν από μερικέ ημέρε, είδαν το φω τη δημοσιότητα αναφορέ, κατά τι οποίε η Βουλγαρία φέρεται να απειλεί την Ελλάδα με αντίπεινα για τη διάταξη που προωθεί η Ελληνική Βουλή και η οποία προβλέπει την προκαταβολή φόρου 26% επί τη συναλλαγή που έχει μία επιχείρηση με εταιρείε που εδρεύουν σε χώρε που διέπονται από προνομιακό φορολογικό καθεστώ, όπω αυτό τη γειτονική χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βούλγαρο Πρωθυπουργό Μποϊκο Μπορίσοφ φέρεται να απέστειλε έμεσο αλλά σαφέ μήνυμα σε Υπουργό τη Ελληνική Κυβέρνηση ότι αν η ελληνική πλευρά εμείνει στην απόφασή τη αυτή, τότε η χώρα του θα επιβάλλει έξτρα φόρο στον εξερχόμενο τουρισμό προ την Ελλάδα και στα προϊόντα που εισάγει η Βουλγαρία. Δεν αποκλείεται πάντω λεπορία στην οποία που να ταξιδέψουν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα μέσω τη Τράκη αλλά και τη Ανατολική Μακεδονία και το αντίστροφο σχετίζεται με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα γύρω από την εφαρμογή αυτού του προληπτικού φόρου.